Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα μαζί κυρίες και κύριοι για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή, το C-News, είναι μια κοινή προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του δύο από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ξεκινάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις που έχουμε με τα ενεργειακά. Πάμε στον Αντώνη Τοντελόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ για τις αποφάσεις της Κομισιόν για την ενέργεια. Αντώνη. Ναι, από ό,τι φαίνεται για ακόμη μία φορά η ευρωπαϊκή ηγεσία στέκεται κατώτερη των περιστάσεων. Είχαμε τις ανακοινώσεις της Ursula von der Leyen που δεν μας έκανε όμως σοφότερους για πιο δραστικά και πιο σοβαρά μέτρα που θα τεθούν ως ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση του χειμώνα. Φαίνεται για ακόμη μια φορά ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν συμφωνούν σε ό,τι αφορά το πλαφόν στο φυσικό αέριο και οπότε η κυρία von der Leyen αρκέστηκε σε ευχολόγια του τύπου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει στο να ενισχυθεί η ρευστότητα στις αγορές ενέργειας. Μίλησε για μείωση της κατανάλωσης στην Ευρώπη και τέλος είπε πως θα κοιτάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες ώστε να επιδοτήσει την ακρίβεια του χειμώνα που έρχεται. Μια από τα ίδια, Θόδωρε, και δεν ξέρω πόσο, ναι, κατά πόσον αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει έτσι ένα δραστικό ανάχωμα στο τσουνάμι της ακρίβειας που έρχεται σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Πάμε να δούμε λιγάκι το βίντεο, κυρίες και κύριοι, και όταν θα επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Την καθιερωμένη ετήσια ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφώνησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Ουσιαστικά κάλεσε τις ηγεσίες των χωρών σε υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης ρεύματος καθημερινά για 3 με 4 ώρες κατά το διάστημα της αιχμής. Αν και αναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των 27 να επιλέξουν εκείνες τις ώρες της μειωμένης κατανάλωσης, εν τούτης και μόνο το γεγονός, η εξοικονόμηση φεύγει από τον προαιρετικό χαρακτήρα και γίνεται υποχρεωτική, κατά μαρτυρά και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η επικεφαλής της Κομισιόν έκανε επίσης γνωστό ότι το μπλοκ θα δημιουργήσει μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου με 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει στην οικοδόμηση της μελλοντικής αγοράς για το υδρογόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία συμφώνησαν να συγκροτήσουν ειδική ομάδα στο πλαίσιο των προσπαθειών για μείωση της τιμής του φυσικού αερίου. Η μείωση της ζήτησης κατά τις ώρες αιχμής θα κάνει την προσφορά να διαρκέσει περισσότερο και θα μειώσει τις τιμές. Τα προσχέδια εγγραφών πριν από την ομιλία έδειχναν ότι θα πρότεινε υποχρεωτική μείωση των ωρών αιχμής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με ρυθμιστικές αρχές για να διευκολύνει τα προβλήματα ρευστότητας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κυρώσεις μας θα παραμείνουν και δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα επιδιώξουμε καμία συνδιαλλαγή, αλλά θα δείξουμε αποφασιστικότητα. Σύμφωνα με την ίδια, η οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται στην εντατική. Έχει μειωθεί κατά 75% το εισόδημα, η Αεροφλότ δεν μπορεί να πετάξει τα αεροπλάνα της, η ρωσική βιομηχανία είναι σε διάλυση και εκείνοι που έφεραν τη ρωσική οικονομία στο σημείο καταστροφής βρίσκονται στο Κρεμλίνο. Επίσης, γίνεται διάλογος γύρω από μια παραλλαγή του ελληνικού μοντέλου με την πρόταση να αφορά ένα ευρωπαϊκό πλαφόν τιμής για τεχνολογίες παραγωγής ρεύματος φθηνότερες από εκείνες που καθορίζουν την οριακή τιμή του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το κοινοτικό έγγραφο, αυτές οι τεχνολογίες απέφεραν απροσδόκητα υψηλά κέρδη στους παραγωγούς καθώς αμείβονται στην οριακή τιμή όταν το λειτουργικό τους κόστος είναι χαμηλό. Το ανώτατο όριο θα τεθεί διασφαλίζοντας την κάλυψη του κόστους για τις ΑΠΕ και τις μονάδες άνθρακα. Το τίμημα θα καθοριστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει πως παραμένουν επαρκή επενδυτικά κίνητρα. Τα επιπλέον έσοδα θα καταλήγουν σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις εκτεθειμένες στην κρίση μέσω ενός μηχανισμού παρόμοιου με το Ελληνικό Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Εργαζόμαστε για να συμπεριλάβουμε τη συζήτησή μας για τα ανώτατα όρια τιμών του φυσικού αερίου. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου. Χρειάζεται και στοχευμένη βοήθεια. Είναι ώρα για ένα ανώτατο όριο τιμών για τις εταιρείες ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Αυτές βγάζουν τεράστια κέρδη. Τώρα όμως μιλάμε για τεράστια έσοδα στην πλάτη των καταναλωτών εκμεταλλευόμενοι τον πόλεμο. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Κούλογλου. Κύριε Κούλογλου, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και σας βγάλαμε και μέσα από την αίθουσα του Κοινοβουλίου. Ναι. Μόλις έχει τελειώσει πριν από λίγη ώρα η συνεδρίαση στην οποία η κυρία von der Leyen έκανε αυτές τις ανακοινώσεις, οι οποίες πράγματι πολύ καλά τα είπε ο κύριος Τελόπουλος. Ήταν κατώτερες των περιστάσεων και κατώτερες και από αυτό που περιμέναμε, κατά κάποιο τρόπο. Στην πραγματικότητα περιμέναμε ένα πακέτο κοινωνικής στήριξης, ιδίως των ασθενέστερων περιοχών, των φτωχότερων περιοχών και των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων, απέναντι σε αυτό το πολύ δύσκολο χειμώνα. Δεν υπάρχει
κανένα τέτοιο σοβαρό πρόγραμμα. Υπάρχουν διάφορα ημίμετρα, πολλά ευχολόγια. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η εκπρόσωπος της αριστεράς έδειξε ορισμένους λογαριασμούς ηλεκτρικού, παρουσίασε στην κυρία Φόντε Λέγεν, λέγοντας ότι αυτή πώς θα αντέξει ο κόσμος, πώς θα μπορέσει να πληρώσει αυτούς τους λογαριασμούς. Και η κυρία Φόντε Λέγεν απάντησε ότι το λογαριασμό, τους λογαριασμούς στον Πούτιν. Διότι ο Πούτιν φταίει, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Εντάξει, ο Πούτιν ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει μέρος της ευθύνης. Η ίδια απέφυγε να μιλήσει για τις ευθύνες της Γερμανίας που είχε προσδεθεί σχεδόν μονομερώς στο φυσικό αέριο του Πούτιν και τώρα κάνει, σηκώνει και λέει. Αλλά πέρα από αυτό, το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Θα στείλουμε τους λογαριασμούς στον Πούτιν, δεν λέει τίποτα. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι κάνουμε τώρα και σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά πολύ περισσότερο τι κάνουμε στη χώρα μας. Που εδώ υπάρχουν και προκλητικές δηλώσεις, όπως θα δούμε πιο κάτω με τον Αντώνη, ακόμη και του κυρίου Πέτσα, ο οποίος είπε να προσαρμοστούμε, αλλιώς θα πεθάνουμε. Δηλαδή, ξεφεύγει η ιστορία τώρα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πρέπει να πάρουμε μέτρα ανάλογα με αυτά που έχουν ληφθεί στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία, όπου υπάρχουν προοδευτικές κυβερνήσεις σε χώρες που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα και βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο με εμάς. Τι έχουν κάνει, παραδείγματος χάρη, αν δείτε εκεί με τα μέτρα που έχουν πάρει, με το πλαφόν που έχουν επιβάλει, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην χοντρική αγορά είναι το 1/3 της τιμής στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Η Ισπανία πριν από λίγο καιρό μείωσε το ΦΠΑ στο φυσικό αέριο από το 23-24% στο 9%. Ένα άλλο σημαντικό μέτρο. Δώσανε δωρεάν εισιτήρια για τα τρένα, τα οποία χρησιμοποιούν για να μετακινείται πολύ ο κόσμος σε καθημερινή βάση. Τα δώσανε δωρεάν εισιτήρια σε όλο τον κόσμο, μέχρι απόσταση 300 χιλιόμετρων. Θέλουμε ένα αντίστοιχο κοινωνικό πακέτο και στην Ελλάδα και επίσης έχουν αξιοποιήσει και έχουν παγώσει τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα γυρίσουν με τη μορφή επιδοτήσεων και βοηθημάτων στον πληθυσμό, ιδιαίτερα στους φτωχούς που έχουν ανάγκη. Πώς να το κάνει αυτό η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Γνωρίζετε καλά και από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε κάνει προεκλογικές συμφωνίες με τους εισαγωγείς φυσικού αερίου και γι' αυτό είχαμε τη βίαιη και καταστροφική, όπως αποδείχθηκε, απολυκνητοποίηση. Επομένως, πώς θα κάνει τώρα πώς θα βάλει χέρι στους εισαγωγείς και γενικά στους παραγωγούς ενέργειας? Αντώνη. Ναι, από ό,τι φαίνεται και μετά τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός νομίζω ήταν αποκαλυπτικός ό,τι αφορά τον πολιτικό του σχεδιασμό. Είπε ξεκάθαρα πως αυτό το χειμώνα ο καθένας θα τον περάσει μόνος του. Επένδυσε στον φόβο πολιτικά και ουσιαστικά έριξε τον μπαλάκι, όπως από ό,τι φαίνεται όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κάνουν, στον Πούτιν. Και είπε χαρακτηριστικά, όπως από ό,τι καταλαβαίνω έτσι θα πει και όλη η Ευρώπη, πως όποιος μπορεί να αντέξει αυτό το χειμώνα θα τον αντέξει. Μιλάμε για ίσως τον υψηλότερο βαθμό πολιτικής αναλγησίας που έχει αντιμετωπίσει ποτέ, νομίζω, η Ευρώπη. Και το θέμα είναι, και αυτό θα μπορούσα να το κάνω σαν ερώτημα στον κύριο Κούλογλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθότι είναι ευρωβουλευτής, πώς μπορεί αυτό να δημιουργήσει ένα ανάγχωμα και να πάρει όλες αυτές τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να υπάρξουν μέτρα δραστικά κοινωνικής ανακούφισης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, όταν βλέπουμε ότι οι ηγέτες είναι κατώτεροι των περιστάσεων? Αν πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει αυτό δράση? Ναι, υπάρχει συνεχής πίεση σε αυτή την κατεύθυνση. Περιμέναμε να ακούσουμε τι θα εξαγγείλει, τι θα μας προτείνει η κυρία Φόντε Λέγεν, ποιες είναι οι προθέσεις της και τα μέτρα που προτείνει, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια αντίστοιχη στρατηγική. Τα μέτρα είναι πολύ περιορισμένα, όπως σας είπα και προηγουμένως και είπατε κι εσείς. Επομένως, τώρα θα πρέπει να κοιτάξουμε να αντιδράσουμε. Αυτό που ζητάμε εμείς και υπάρχει στην
στα προοδευτικά κόμματα, δηλαδή αριστερά, σοσιαλιστές, πράσινους, σε ένα μέρος των κεντρών, είναι ένα κοινωνικό πακέτο στήριξης των ασθενέστερων. Αυτό θέλουμε προς το παρόν. Αυτό είναι η βασική γραμμή άμυνας που πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη στιγμή, με μια σειρά από επιμέρους μέτρα, δηλαδή έλεγχος των τιμών, μείωση του ΦΠΑ. Και εγώ προτείνω και στην ομάδα μας και άλλα μέτρα. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να υπάρχει και ένα κουπόνι, μια ενίσχυση για τη σύντηση του πληθυσμού, δηλαδή των ασθενέστερων στρωμάτων, διότι υπάρχει κόσμος, ακόμα και στις πλούσιες χώρες όπως στη Γαλλία, που προβλέπεται ότι τώρα το χειμώνα θα πεινάσει. Δεν μπορεί να έχει 3 γεύματα την ημέρα. Και εκεί χρειάζεται ένα ξεχωριστό επίδομα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα τα προτείνουμε τις επόμενες μέρες, αφού επεξεργαστούμε τις προτάσεις, τις λιγοστές αυτές και φτωχές προτάσεις που έκανε. Είναι φτωχές προτάσεις για τους πλούσιους, βασικά, ναι. Κυρία Σπορντα. Να δοθεί εκείνος ο χρόνος, έτσι ώστε να εξειδικευθούν οι προτάσεις. Θα είμαστε εδώ να τις ξανακουβεντιάσουμε. Τώρα, το μεγάλο θέμα που απασχολεί και το αναδείξαμε και χθες και με θύμα συνάδελφο δημοσιογράφο που τον παρακολουθούσαν, είναι τι γίνεται με τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ποιο είναι το κλίμα που έχουμε στις Βρυξέλλες, κύριε Κούλογλου? Το κλίμα είναι συντριπτικό σε βάρος της κυβέρνησης. Είχαμε προχτές, τη Δευτέρα το απόγευμα, μία συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το πρόβλημα στην Ελλάδα, για τις παρακολουθήσεις στην Ελλάδα. Ήταν αποκλειστικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Και εκεί η κυβέρνηση ήταν πλήρως απομονωμένη. Ακόμα και οι σύμμαχοί της στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ελάχιστα την υποστήριξαν, με πολύ κρύα καρδιά. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα ήταν συντριπτικά εναντίον και εντοπίζοντας ευθύνες προσωπικά στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι η συνεδρία στην οποία μίλησε και ο Ανδρουλάκης, ο οποίος επίσης ανέφερε τις προσωπικές ευθύνες του Πρωθυπουργού. Το παραπολιτικό της ιστορίας είναι, αν θέλετε, ότι από την συνεδρίαση, όπως και από μια προηγούμενη συνεδρίαση, έλειπε η κυρία Καϊλή. Κανονικά η κυρία Καϊλή θα έπρεπε και σε αυτή τη συνεδρίαση να υποστηρίξει τον Ανδρουλάκη, και είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια συνεδρίαση της Επιτροπής για τις Παρακολουθήσεις, στην οποία είμαι και εγώ μέλος και είναι και η κυρία Καϊλή μέλος, όπου συζητήσαμε το θέμα των παρακολουθήσεων. Είχαμε καλεσμένους και μάλιστα και δημοσιογράφους θύματα παρακολουθήσεων, Έλληνες δημοσιογράφους, και η κυρία Καϊλή απήχε και σε μια σειρά από άλλες θύματα, εν πάση περιπτώσει, έχει υιοθετήσει απόψεις δεξίες έξω και από την επίσημη γραμμή και του ΠΑΣΟΚ αλλά και του Σοσιαλιστικού Κόμματος εδώ, του Σοσιαλιστικής Ομάδας. Πριν δώσω το λόγο στον Αντώνη Τεντελόπουλο, που θέλει να ρωτήσει επί της ουσίας αυτών των υποθέσεων κάτι, θέλω την άποψή σας. Τα ζητήματα της δημοκρατίας, που ξέρουμε πολύ ψηλά ότι τα έχει η Ευρώπη στο ευρωπαϊκό της κεκτημένο, μπαίνουν πλέον σε μια περιπέτεια όσον αφορά τη χώρα μας. Ελευθερία του τύπου, τηλεφωνικές υποκλοπές. Αυτό μπορεί να έχει επίπτωση ακόμη και στα χρηματοδοτικά εργαλεία της στήριξης της χώρας μας από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, δηλαδή να δημιουργεί ένα γενικότερο κλίμα αμφισβήτησης της ποιότητας της δημοκρατίας αλλά και των αποφάσεων, των επιλογών και των πολιτικών που αναπτύσσει η Ελλάδα με αυτή την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, έχουν τεθεί ζητήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Την προηγούμενη εβδομάδα, σε αυτή την ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής, της Εξεταστικής Επιτροπής για τις Παρακολουθήσεις, τέθηκε το ερώτημα αν η Ελλάδα βαδίζει σε μια αυταρχική μορφή διακυβέρνησης, παρόμοια με αυτήν της Ουγγαρίας και της Πολωνίας. Εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, τότε ασφαλώς θα φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο θα ληφθούν και μέτρα εναντίον της Ελλάδας. Υπάρχει σοβαρή ανησυχία για το κράτος δικαίου και για λειτουργία της δικαιοσύνης, αυτά τα οποία οδήγησαν και στις κυρώσεις εναντίον της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, και έχουν μείνει έκπληκτοι εδώ από το γεγονός ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελλάδας, αντί να ξεκινήσει μία έρευνα για τις υποκλοπές, ξεκίνησε μία έρευνα για το πώς διέρευσαν οι πληροφορίες για τις υποκλοπές. Αυτό δεν μπορούν να το πιστέψουν. Το λέω, το ξαναλέω κτλ. Δυσκολεύονται να το πιστέψουν πώς μπορεί να λειτουργεί τόσο κακά και τόσο μεροληπτικά η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, συνεργαζόμενοι με την κυβέρνηση για την κάλυψη του σκανδάλου, αντί για την αποκάλυψη.
μιας υπόθεσης που αφορά τη δημοκρατία. Ναι. Αντώνη. Ναι, είχαμε πει από εδώ και χθες πως όσο περνάει ο καιρός, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα λειτουργεί όλο και περισσότερο αμήχανα απέναντι σε αυτή την νομιμοφανή επίκληση περί απορρίτου. Πια νομίζω έχει ξεκαθαριστεί στον δημόσιο διάλογο πως το απόρριτο σε τέτοιες περιπτώσεις υποτάσσεται μπροστά στην ανάγκη για διαφάνεια. Είχαμε χθες τον κύριο Κουμουτσάκο, είχαμε σήμερα τον κύριο Ανδρέα Κουτσούμπα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που φαίνεται πως και αυτοί υιοθετούν αυτή. Ας μην ξεχνάμε την Όλγα Κεφαλογιάννη που σταθερά συμφωνεί, όπως και όλοι οι Έλληνες συνταγματολόγοι, για την ανάγκη όλα να πέσουν στο φως χωρίς να υπάρχει ζήτημα απορρίτου. Δεν φαίνεται όμως η κυβέρνηση να πολύ έτσι ταράζεται, αν μου επιτρέπετε αυτός ο αδόκιμος όρος, με όλες αυτές εδώ τις παρεμβάσεις. Και επειδή ειδικά σε αυτό το θέμα οι περισσότερες πληροφορίες έχουν έρθει απ' έξω και επειδή η κυβέρνηση δεν νομίζω να φύγει πολύ από τη θέση της περί απορρίτου. Ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα είχαμε και δύο καταθέσεις του κυρίου Ρουμπάτη, όπου είπε ουσιαστικά πως η επισύνδεση του κυρίου Ανδρουλάκη δεν μπορεί να είναι νόμιμη, και του κυρίου Δραβίλα χθες, ήταν και οι δύο διοικητές της ΕΕΠ των περασμένων κυβερνήσεων, ο οποίος ουσιαστικά έδωσε όλες τις πληροφορίες χωρίς να επικαλεστεί το απόρριτο. Θα ήθελα να δω ενδιαφέρον μας πει ο κύριος Κούλογλου, με δεδομένο ότι πολλά έχουν προκύψει από το εξωτερικό δυστυχώς και όχι από την Ελλάδα, πάνω σε αυτό το κομμάτι έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να ξεπεράσει αυτή την επίκληση του απορρίτου και να ζητήσει από την χώρα μας, από την κυβέρνηση, να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το ζήτημα? Κοιτάξτε, αυτό είναι το γενικό αίτημα. Και μάλιστα το συνδυάζουμε και εμείς, μίλησα και εγώ προχτές και το είπα το ίδιο πράγμα, ότι από τη στιγμή που παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη, η ΕΕΠ παρακολουθούσε και όλες τις συνομιλίες του Ανδρουλάκη με άλλους ευρωβουλευτές αθώους, γιατί καλά και ο Ανδρουλάκης αθώος, αλλά τόσο πάντων δεν είναι καμία με τις υποθέσεις που έψαχνε, υποτίθεται, η ΕΕΠ από διαφορετικές χώρες. Επομένως, θέλουμε να μάθουμε εάν ποιους ακριβώς παρακολούθησε η ΕΕΠ, ποιες άκουσε συνομιλίες με ευρωβουλευτές επίσης, και αν θέλουμε να ξέρουμε αν ο συνάδελφός μας Ανδρουλάκης είναι κακοποιός, είναι πράκτορας ξένων δυνάμεων των Κινέζων, δεν ξέρω ποιο, για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Τώρα, εδώ η κυβέρνηση είναι πολύ, σε πολύ μειονεκτική αμυντική θέση. Προς το παρόν δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ακόμα στον Μητσοτάκη να μας πει τους λόγους εθνικής σημασίας. Υπάρχει αυτό το αίτημα, το υποστηρίζουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, και θα έρθει μια εξεταστική, η Εξεταστική Επιτροπή αυτή δηλαδή που έχουμε για τις παρακολουθήσεις, ένα κλιμάκιό της, θα έχει αποστολή στην Αθήνα το επόμενο διάστημα, όπου εκεί θα ζητήσουμε να υπάρξει ενημέρωση και επίσης να ανοίξουν και σχετικοί φάκελοι. Το θέμα είναι ότι από τις πληροφορίες που έχουμε και που δημοσιεύονται και στην Αθήνα, οι φάκελοι τόσο του Ανδρουλάκη όσο και του δημοσιογράφου που παρακολουθεί το, ένας από τους δημοσιογράφους, του κυρίου Κουκάκη, έχουν καταστραφεί. Γίνεται δηλαδή καταστροφή στοιχείων, αποδεικτικών στοιχείων, με κάποια βλακώδη τεχνικά προσχήματα, το οποίο, εάν επαληθευτούν αυτές τις πληροφορίες, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο και ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις και στην Ευρώπη. Ωραία. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κούλογλου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Μένουμε τον Αντώνη τον Τελόπουλο. Να δούμε λιγάκι αυτή τη δήλωση του Στέλιου Πέτσα. Αν δεν προσαρμοστούμε με τα νέα δεδομένα για την θέρμανση, την ενέργεια, θα πεθάνουμε. Αντώνη. Τι να πει κανείς, ξέρω εγώ. Υπάρχει, Θόδωρε, τώρα πραγματικά, έτσι αναλογίζουμε, υπάρχει ένα σχόλιο ουσιαστικό το οποίο να μην ξεφεύγει από την πολιτική ορθότητα? Όταν η κοινωνία, αυτό μας, και οι ελληνικές τραγωδίες και η τέχνη, αλλά και οι Έλληνες στοχαστές και λόγοι τα έχουν πει πολλά χρόνια, όταν η εξουσία ξεμακραίνει από τον κόσμο, γίνεται πιο κοινική, γίνεται πιο επικίνδυνη, και πραγματικά ξεκινώντας από τον κύριο Πέτσα, καταλήγοντας σήμερα στον κύριο Σκέρτσο, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε πως ας φάμε παντεσπάνι.
πώς μπορείς αυτά τα πράγματα να τα σχολιάσεις με την ψυχραιμία που απαιτεί έτσι ένα δημοσιογραφικό σχόλιο. Βέβαια, να μην αποσυνδέσουμε από όλες αυτές τις έτσι, λεκτικές αστοχίες ή τουλάχιστον έτσι όπως τις παρουσιάζουν ως αστοχίες, να μην αποκόψουμε το γενικό κυβερνητικό σχέδιο. Δεν διαφέρει από το πνεύμα αυτού που είπε ο κύριος Πέτσας. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είπε πως στην πραγματικότητα αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και πως πρέπει ο καθένας να τον περάσει μόνος του, μιλώντας για μέτρα όπως αλλαγή καυστήρα από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο, λες και μπορεί να γίνει ας πούμε μονομιάς, σημαίνει πως το πνεύμα της δήλωσης του κυρίου Πέτσα απηχεί όλο τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Είχαν προηγηθεί και δηλώσεις. Είστε μόνοι σας το χειμώνα. Είχαν προηγηθεί και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για το 42, την κατοχή. Θυμίζω ότι έχει μια ακολουθία αυτές οι δηλώσεις. Ωραία, για να δούμε το σχετικό βίντεο. Μιλώντας στον Αντένα σχετικά με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ουσιαστικά είπε πως δεν βρίσκει κανένα λόγο για να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης, ειδικά για εκείνους που έχουν επενδύσει στο φυσικό αέριο και πλέον με τις αυξήσεις αναγκάζονται να στραφούν αλλού για να ζεσταθούν. Και επίσης, όσον αφορά εναλλακτικές πηγές, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, και εκεί υπάρχει η επιδότηση. 700.000 νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα πλήρωσαν αρκετά χρήματα πριν 3, 4, 5 χρόνια για να μεταβούν στο φυσικό αέριο. Και τώρα μας λέτε, ξυλώστε τον καυστήρα του φυσικού αερίου. Μισό λεπτό, τον πόλεμο δεν αποφάσισα εγώ. 1.200% έχει αυξηθεί το φυσικό αέριο. Εσείς τι του προτείνετε? Θα πληρώσετε τη δεξαμενή και τον καυστήρα ή θα τον πληρώσω εγώ και θα με βγάλετε και έξω από το δωμάτιο λόγω σε δωματικών κριτήριων? Εμείς δεν λέμε, κύριε Υπουργέ, ότι την ευθύνη την έχετε εσείς. Είναι η ενεργειακή κρίση. Όχι, νομίζω ότι είναι λαϊκισμός αυτό το πράγμα που ακούω. Λαϊκισμός που έχουμε αέριο και θα πρέπει να πληρώσουμε το πετρέλαιο και τη δεξαμενή. Λαϊκισμός είναι όταν αρνούμε να δω την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν βρίσκεται εσείς, κύριε Πέτσα. Αν θέλετε να το ακούσετε. Εγώ το δημιούργησα τον πόλεμο και 700.000 Ελληνές. Θέλετε να το ακούσετε. 1.200% έχει αυξηθεί η τιμή του φυσικού αερίου. Και λέμε, έχουμε τη δυνατότητα, παιδιά, εάν μετακινηθείτε πολύ ανθρώπινα κόστος, σε κάτι άλλο που είναι φθηνότερο και κοστίζει λιγότερο σε εσάς και στον κρατικό προπολογισμό, να σας βοηθήσουμε. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, πρακτικά αφήνοντας στον αέρα χιλιάδες πολίτες που περιμένουν ένα πραγματικά δύσκολο χειμώνα. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης, CNews. Θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια κοινή προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσ από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα μείνουμε στις αποφάσεις Κομισιόν για την Ενέργεια αλλά και των τηλεφωνικών υποκλοπών, όπως εξαντλήσαμε και στο πρώτο μέρος μας. Θα συνομιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο. Καλησπέρα, κύριε Κίρτσο. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευρωβουλευτής του Renew Europe. Ναι. Για να σχολιάσετε λιγάκι τις αποφάσεις της Κομισιόν για την Ενέργεια. Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχουν αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια. Έχω κάνει και ένα σχολιασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψάχνει το δρόμο της για την Ενέργεια εδώ και ένα χρόνο. Η κρίση ενεργειακή ξεκίνησε αρκετά δυνατά το Σεπτέμβριο του 2021. Μετά φυσικά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία το 24 Φεβρουαρίου του 2022 η κρίση κλιμακώθηκε και από τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψάχνει ακόμα πώς θα επιβάλλει φορολογία στα ουρανοκατέβατα κέρδη των εταιριών της ενέργειας, πώς θα αποσυνδέσει, αν θα αποσυνδέσει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από την τιμή του φυσικού αερίου,
πώς θα πάρει πρωτοβουλία για να περιορίσει την άνοδο του φυσικού αερίου που είναι 10 φορές πιο πάνω από πέρσι. Επομένως, και τα ίδια μας είπανε σήμερα, μας είπε η κυρία Φοντελάιεν, δηλαδή ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί προτάσεις και κάτι τέτοια. Εδώ και εγώ είμαστε από οικονομική, κοινωνική, ακόμα και διεθνοπολιτική άποψη. Επομένως, ο καθένας λύνει το πρόβλημα του μόνος του. Οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι φύγανε μπροστά, αποσυνδέσανε την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο και είδαν την υγεία τους. Οι Γερμανοί έχουν ανοίξει την παραγωγή άνθρακα. 33% της ηλεκτροπαραγωγής τους είναι πλέον από άνθρακα, αν και έχουν τους πράσινους στην κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν υπάρχει κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από αυτά που άκουσα σήμερα ήταν μια επανάληψη των αυτών που είχα ήδη ακούσει. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς? Γιατί από την Ευρώπη δεν υπάρχει ουσιαστικά στήριξη, ούτε ενιαίες πολιτικές. Τι πρέπει να γίνει τώρα, τι πρέπει να γίνει τώρα, να προσαρμοστούμε ή αν δεν προσαρμοστούμε θα πεθάνουμε, που είπε ο κύριος Πέτσας, τι θα κάνουμε τώρα, πείτε μας. Λοιπόν, ναι, ο Πέτσας έγινε κοινωνικός δαρβινιστής τελευταία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι οι προτάσεις μου εμένα είναι σταθερές στην κυβέρνηση, γι' αυτό άλλωστε βρέθηκα και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο είναι ότι έπρεπε να δώσουμε, δεν έπρεπε να φύγουμε από το Λιγνίτι και έπρεπε να επιστρέψουμε, ακόμα και τώρα πρέπει να επιστρέψουμε γρήγορα στο Λιγνίτι. Όταν οι Γερμανοί παράγουν 33% της ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα, εμείς που ο Λιγνίτης είναι το εθνικό καύσιμο, είναι τουλάχιστον τρελό να τον κρατάμε στο 12-14% και να έχουμε 50% της ηλεκτροπαραγωγής από το φυσικό αέριο που είναι πανάκριβο. Άρα το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι πρέπει να περιορίσουμε δραστικά την εξάρτηση από το φυσικό αέριο, διότι τώρα τι πάμε να πάθουμε? Επειδή ο Μητσοτάκης βρίσκεται κοντά σε αυτό που αποκαλώ εγώ λόμπι των αεριούχων, και συνεχίζουμε να αγοράζουμε από τους Ρώσους. Το πρώτο εξάμεινο του στείλαμε διπλάσιο συνάλλαγμα από ό,τι τους είχαμε στείλει πέρσι και λόγω φυσικά της ανατίμησης. Και πάμε να πάρουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο είναι ακριβότερο από το ρωσικό φυσικό αέριο. Επομένως, εδώ έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα. Το άλλο είναι να κάνουμε σοβαρές οικονομίες στην κατανάλωση, γιατί για να μειώσεις, το επιχειρούν διάφοροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μειώσει 5-8% την κατανάλωση, θες πολύ, πολύ σοβαρά μέτρα και πολύ κοινωνική πειθαρχία, διοίκηση κτλ. Εδώ δεν κάνουμε τίποτα. Περιγράφει, ξέρω και εγώ, ο Βορύδης, πώς θα κλείνει τα φώτα οι Δήμοι, ξέρω και εγώ, αν κάτι οι οργανισμοί των Δήμων θα του υποβάλουν τα σχέδιά τους. Και το τέταρτο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε επιτάχυνση στην πράσινη μετάβαση, να δώσουμε μια λαϊκή βάση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με κοινότητες ενέργειας κτλ. Όλα αυτά βέβαια τα λέω 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Στην αρχή τα έλεγα ήπια, μετά τα έλεγα πιο έντονα. Μετά έφτασε στη πλήρη ρήξη με τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και αυτοί συνεχίζουν το βιολί τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει γραμμή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να γεμίσουν οι ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι με αποθέματα φυσικού αερίου για να βγει ο χειμώνας. Οι Γερμανοί έχουν γεμίσει 84% των γιγαντιών αυτών των αποθηκευτικών χώρων. Και στην Ελλάδα, που κάναμε τη στροφή με υπογραφή Μητσοτάκη υπέρ του φυσικού αερίου, δεν έχουν κάνει επενδύσεις για αποθηκευτικούς χώρους. Δηλαδή, μιλάμε για μια τρελή κατάσταση, την οποία περιγράφουμε και κοιτάμε. Ευχόμαστε για το καλύτερο ή για τα μη χειρότερα που λένε. Και για τέτοιους χώρους έχουμε, ειδικά και στην Ανατολική Μακεδονία, στην Καβάλα. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Και να δώσω και το λόγο στον Νίκο Σπιτσέρο. Νίκο. Την ίδια περιοχή, την ίδια συγκυρία που υπάρχει εδώ στην περιοχή μια τεράστια φυσική αποθήκη για την αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου, η οποία μείνει ανεκμετάλλευτη. Την οποία οι κυβερνήσεις των τελευταίων 15 τουλάχιστον ετών δεν μπορούν να την εκμεταλλευτούν. Ωραία. Ναι, εντάξει, αυτή η συγκυρία να το αναδείξει στο μέγιστο. Σύμφωνα. Αλλά εντάξει, η κυβέρνηση των τελευταίων 15 ετών, η κυβέρνηση όμως των τελευταίων 3 ετών. Η οποία έδωσε βαρύτητα στο αέριο. Κάτσε το κουμπί να φύγουμε εντελώς από το Λιγνίτι για να πάμε στο φυσικό αέριο. Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει την πρόνοια να έχει και εγκαταστάσεις αποθήκευσης του φυσικού αερίου. Ωραία. Κύριε Κύψο, θα ήθελα ένα ερώτημα να θέσω. Πολλής λόγος έχει γίνει για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έλαβε και αρχεί να λάβει μέτρα. Με δεδομένες τις εντελώς διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες των χωρών μελών,
υπήρχε στα αλήθεια, θα μπορούσε να βρεθεί ένα κοινό παρονομαστή. Πολύ δύσκολα κατά την άποψή μου. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι κάναν πολύ καλά που απέτησαν και φύγαν μπροστά και κάναν αυτό που σκεφτόντουσαν, δηλαδή την αποδέσμευση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από τη τιμή του φυσικού αερίου. Πρώτον, δεν υπάρχει κοινή ενεργειακή πολιτική. Δεύτερον, υπάρχει σε όλα τα ζητήματα δικαίωμα βέτο. Επομένως, ένας να μην συμφωνεί σε επίπεδο, για παράδειγμα, ο Ούγγρος, ο Όρμπαν, που είναι ο συνήθις ύποπτος, δεν συμφωνεί σε διάφορα. Επομένως, δεν προχωράει τίποτα. Και τρίτο και βασικότερο, το ενεργειακό μείγμα των κρατών μελών είναι διαφορετικό. Άλλοι, σαν τους Γάλλους, επενδύουν στην πυρηνική ενέργεια, αν και μείναν πίσω στον εξυγχρονισμό και τώρα τρέχουν να προλάβουν. Οι Γερμανοί, ναι, μεν είναι πρωταθλητές της πράσινης μετάβασης, αλλά έχουν Καβάτζα και τον Άνθρακα, τον οποίο τώρα αξιοποιούν. Επομένως, με τόσο διαφορετικό ενεργειακό μείγμα σε κάθε χώρα ξεχωριστά, είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις και με όλες αυτές τους περιορισμούς, γιατί δεν είμαστε πολιτική ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό μας λείπει πολιτική για την υγεία, το διαπιστώνουμε με το COVID, πολιτική για την ενέργεια, το διαπιστώνουμε με την κρίση της ενέργειας, πολιτική για την άμυνα, δουλεύουμε μέσω ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας στην Ουκρανία και όχι μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μόνο που καταφέραμε μέσα από τις κρίσεις να φτιάξουμε και βέβαια στις πλάτες της Ελλάδας που δοκιμάστηκε σκληρά, ήταν μια εξελιγμένη, θα έλεγα, οικονομική συνεργασία. Ναι. Κύριε Κύρσο, τι γίνεται με το θέμα τώρα των τηλεφωνικών υποκλοπών? Ποιο είναι το κλίμα που έχουμε εκεί, στις Βρυξέλλες, τώρα βέβαια είστε στο Στρασβούργο σήμερα, αλλά γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Εντάξει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Στρασβούργο το συζητήσαμε, είχαμε ολομέλεια. Μας μίλησε ο Ανδρουλάκης, παρουσίασε την παρακολούθησή του. Όλοι οι έξαλλοι φυσικά, οι φιλελεύθεροι και το Ρινιού, στο οποίο ανήκω εγώ, οι σοσιαλιστές που ανήκει ο Ανδρουλάκης, οι πράσινοι, η αριστερά. Βασικά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι το κόμμα, μάλλον η πολιτική ομάδα στην οποία ανήκει η Νέα Δημοκρατία και τις οποίες ηγείται ο Βέμπερ, καλύπτει τον Μητσοτάκη, δηλαδή αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να μην τρέχουν, να μπορούμε τι έγινε, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς και είναι ευρωπαϊκό το ζήτημα και κάτι τέτοιες γενικότητες. Μίλησα και εγώ σε αυτή την ολομέλεια για το θέμα μας. 30 πήραμε το λόγο. 4 Νέα Δημοκρατία υπερασπίστηκαν την κυβέρνηση. Οι 3 αξιοπρεπώς, η μία η Άννη Μισέλα Σιμακοπούλου ξέφυγε τελώς. Άρχισε να λέει ότι είναι παραμύθια, ότι υπάρχουν εχθροί της Ελλάδας, ότι υπονομεύουμε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν την υπονομεύουν οι κοργοί του Μητσοτάκη. Την υπονομεύουμε εμείς που διαμαρτυρόμαστε για τους κοργούς του Μητσοτάκη. Δηλαδή πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Και μόνο 3 του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έτσι κόσμια υπερασπίστηκαν και ένας Ισπανός φουλ υπερασπίστηκε τη γραμμή Μητσοτάκη. Δηλαδή, η Ασημακοπούλου και ένας Ισπανός ξεπέρασαν κάθε όριο. 6 αξιοπρεπώς έκαναν μια κυβερνητική άμυνα ή άμυνα υπέρ της κυβέρνησης, τέλος πάντων, και καμιά 25αριά όλων των τάσεων και όλων των χωρών καταγγείλαμε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα πρώτον με τις παρακολουθήσεις και δεύτερον και με τη συγκάλυψη. Πολύ σκληρός ήταν ο Τσέχος υπουργός αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκών υποθέσεων, γιατί έχουμε τσεχική προεδρία. Είπε ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Και ακόμα αυστηρότερος ήταν ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, ο Βέλγος, ο Ρέιντερς, ο οποίος είναι του Renew Europe, δηλαδή της πολιτικής ομάδας στην οποία ανήκω και εγώ, ο οποίος είπε ότι έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση, διότι ναι μεν μπορεί να παρακολουθείς κάποιον για λόγους ασφαλείας, αλλά είσαι υποχρεωμένος βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου να εξηγείς το γιατί, το πότε, να δίνεις όλες αυτές τις πληροφορίες που αρνείται η κυβέρνηση και στράφηκε και κατά της ελληνικής δικαιοσύνης ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Νίκο. Ναι, αλήθεια, πώς δεν ξέρω αν ακούγονται, αν φτάνουν σε επίπεδο κομισιών όλα όσα γίνονται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου επικαλούνται το απόρριτο και δεν δίνουν πληροφορίες. Και υπάρχουν και σοβαρές καταγγελίες από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρομαι στον κύριο Τζαβάρα και στην κυρία Κεφαλογιάννη. Ναι.
Να σας πω, η Επιτροπή έχει διάφορα επίπεδα. Σε επίπεδο Επιτρόπου Δικαιοσύνης, που είναι Βέλγος φιλελεύθερος, ο άνθρωπος τα είπε όπως έπρεπε να τα πει. Ήταν αυστηρός και είπε ότι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ό,τι μπορεί, αν και όλοι τονίζουν ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών τα θέματα ασφαλείας. Δηλαδή, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποδεικνύει διάφορα πράγματα, αλλά κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τις μυστικές υπηρεσίες του ΤΕΟΓΟ ενός κράτους μέλους. Άρα και εκεί είναι ένα θέμα μέχρι που μπορεί να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά έστειλε τα σωστά μηνύματα. Τώρα η Φόντερ Λάιεν, επειδή ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και είναι σε στενή επαφή με τον Βέμπερ, που είναι ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που καλύπτει το Μητσοτάκη σε όλα τα ζητήματα, σήμερα στην ομιλία της για θέματα έτσι δημοκρατίας και κράτους δικαίου, έδειξε κυρίως Πολωνία-Ουγγαρία, που όντως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε αυτές τις χώρες, αλλά δεν είπε τίποτα, για παράδειγμα, για την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν θέλει να τα ακούσει, πρέπει κάποιος να της το πει πολλές φορές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή, το φωνάζει καιρό, αλλά είναι άλλη λογική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που τα λέει χήμα. Είναι άλλη λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ισορροπίες εσωτερικές και άλλη λογική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου συμμετέχουν οι πρωθυπουργοί, που είναι και το ισχυρότερο όργανο, όπου βέβαια ούτε ο Όρμπαν πρόκειται να βάλει δικό του θέμα, ούτε ο Μητσοτάκης πρόκειται να δεχτεί συζήτηση για τις υποκλοπές στην Ελλάδα. Επομένως, είναι ένας λαβύρινθος θεσμικός η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό που εμένα με ενθαρρύνει είναι ότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη που διαμορφώνεται από τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης είναι στην κατεύθυνση ότι αυτά που γίνονται στην Ελλάδα είναι απαράδεκτα και πρέπει να διερευνηθούν. Όλα τα έγκυρα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, κανάλια κτλ. Ασχολούνται με το ζήτημα και οι ευρωβουλευτές που είμαστε κοντά στην κοινή γνώμη εκφράζουμε αυτή τη δυναμική. Ναι. Τώρα, βέβαια, μην περιμένετε θαύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε για την διαφάνεια στην Ελλάδα, ούτε γενικότερα. Όλα αυτά που και εσείς περιγράψατε, έτσι, και στον τύπο, και δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, και από την Αμερική υπάρχουν δημοσιεύματα. Αυτό που επικρατεί και στη χώρα, έτσι όπως είδατε και τον Πρωθυπουργό στην έκθεση, βλέπετε να έχουμε πολιτικές εξελίξεις σύντομα ή θα το πάει μέχρι τέλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Είναι δύσκολο να έχουμε σύντομα, γιατί τέλος πάντων δεσμεύτηκε ξανά ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Δηλαδή θα πάει τις εκλογές Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, κάπου εκεί. Αυτό είπε. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει, γιατί μια εβδομάδα πριν μας πει αυτό, ο Γεραπετρίτης, που είναι το δεξί του χέρι, προετοίμασε το έδαφος ότι θα πάμε γρήγορα σε εκλογές. Επομένως, υποθέτω και αυτοί δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν. Έχουν το εξής δίλημα. Το πρώτο είναι ότι αν πάνε σε εκλογές, το πιθανότερο είναι ότι θα βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν τον ενδιαφέρει να βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία, αν δεν είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Γιατί δεν θα είναι πρωθυπουργός? Διότι φυσικά ο Ανδρουλάκης, μετά από τα όσα συνέβησαν, θα πρέπει να είναι τρελός να δεχθεί να στηρίξει μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης βέβαια καταγγέλει τον Ανδρουλάκη ότι έχει ακουμπήσει το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή εγώ ξέρω προσωπικά τον Ανδρουλάκη, κρατάει μεγάλες αποστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατάει βέβαια και μεγάλες αποστάσεις και από τον Μητσοτάκη. Επομένως, εάν φτάσουμε σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, μια πιθανή λύση είναι να ενεργοποιηθούν, για παράδειγμα, οι Καραμαλικοί στη Νέα Δημοκρατία και να πούνε στο Μητσοτάκη, εντάξει, δεν έφερες τη νίκη που ήθελες, τη μεγάλη. Σε παρακαλούμε τώρα, κάνε λίγο στην άκρη για εθνικούς λόγους, να φτιάξουμε μια κυβέρνηση όπου θα υπερισχύει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δυστυχώς δεν θα είσαι πρωθυπουργός. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να το δεχθεί αυτός και γι' αυτό βλέπουμε μια προετοιμασία, θα έλεγα, σας μιλάω με την εμπειρία, γιατί ήμουν 18 χρόνια διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου και ξέρω από εσωτερικά Νέας Δημοκρατίας, άσχετα να έχουν περάσει τα χρόνια. Ορισμένα πράγματα εξελίσσονται, αλλά δεν αλλάζουν πλήρως. Ετοιμάζεται ένα είδος εμφυλίου στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, από τη μια έχουμε τους Καραμαλικούς που στέλνουν μηνύματα ότι έως εδώ είναι χαρακτηριστικό το Μημαράκης. Δεν πήρε το λόγο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπερασπιστεί τη γραμμή Μητσοτάκη. Το άφησε σε άλλους. Δεν ήθελε δηλαδή να ενταχθεί σε αυτή τη λογική. Αυτό έχει την πολιτική σημασία του.
Επομένως, οι Καραμαλικοί στέλνουν μήνυμα και προσωπικά ο ίδιος ο Κώστας Καραμαλής ότι διαφάνεια και κάθαρση. Και οι άλλοι ετοιμάζουν, αγωνίζουν τα μαχαίρια. Μητσοτάκης, Άδωνης, το ισχυρό δίδυμο της δεξιάς έως ακροδεξιάς διολίσθησης. Αυτά θα τα δούμε σε εξέλιξη. Άρα φοβάται ότι θα βγει πρώτος, αλλά θα χάσει το έπαθλο που είναι η Πρωθυπουργία. Από την άλλη, ακριβώς επειδή φοβάται αυτό το σενάριο, θα σκέφτεται να το πάει στο τέλος, αλλά εδώ υπάρχει προειδοποίηση ότι ο χειμώνας θα είναι μαρτυρικός από οικονομική και κοινωνική άποψη και αναρωτιέται ο ίδιος αν αντέχει η κυβέρνησή του. Γιατί πήγε πολύ καλά ο τουρισμός, ο κόσμος πήρε μια οικονομική και κοινωνική ανάσα, η οποία όμως τελειώνει τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο θα έχουμε την Ιταλική κρίση που θα βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί θα κερδίσει μάλλον την Πρωθυπουργία η Μελόνι, δηλαδή μια σκληρή έως άκρα δεξιά, η οποία θα προκαλέσει και κρίση αξιοπιστίας στην Ιταλία. Έχουμε τη Λαγκάρντ που ανεβάζει τα επιτόκια και εμείς δεν αντέχουμε, διότι έχουμε υψηλό πληθωρισμό και μεγάλο χρέος. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία που είναι βέβαιο θα συνεχιστεί, γιατί είναι μεγάλης κλίμακας πόλεμος και μεγάλης διάρκειας. Έχουμε την ενεργειακή κρίση που, όπως είπα πριν, είμαστε εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο λόγω του λόμπι του φυσικού αερίου που υπηρετεί ο Μητσοτάκης και δεν έχουμε διέξοδο ούτε στο λιγνίτη σοβαρή, ούτε αποθηκευτικούς χώρους. Όλα κοστίζουν τρελά και φυσικά έχει ανατραπεί και το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεξιών συναλλαγών, δηλαδή τα προβλήματα τα εξωτερικά που είχαμε το 2007-2008-2009 που οδήγησαν συνέχεια στα μνημόνια. Επομένως, έχει ένα κολλασμένο χειμώνα ο ελληνικός λαός μπροστά του που θα είναι βέβαια κολλασμένος και για την εξουσία την ίδια που έχει την ευθύνη για αυτή την κατάσταση που περιέγραψε. Μάλιστα. Κύριε Κίρτσο, δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι ο Νίκος για να κλείσω. Νίκο. Όχι. Κύριε Κίρτσο, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Δεν λέω καλό χειμώνα, θα τα λέμε. Θα τα λέμε συχνά. Για χαρά. Μένω με τον Νίκο. Ναι, μένω με τον Νίκο το Σπιτσέρι. Εντάξει, είπαμε και για το αέριο, είπαμε και για τους λιγνίτες. Τώρα τι γίνεται με τα ξύλα και τα πέλετ. Νίκο, τι λέει η αγορά, έχει ένα ρεπορτάζ. Νίκο. Είναι πανάκριβα, οι τιμές έχουν πολλαπλασιαστεί, οι καταναλωτές βρίσκονται και αυτοί στα όρια της απελπισίας. Βέβαια σήμερα βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και έκανε λόγο για τιμή πλαφών στα καυσόσυλα και στο πέλετ, αλλά στο μεταξύ διερωτάται κανείς τόσο καιρό πού βρισκόταν η κυβέρνηση όταν γίνονταν όλα αυτά και αν είναι δυνατόν ο Άδωνης Γεωργιάδης να μην ήξερε όλα αυτά. Ακόμα χειρότερα, Θοδωρή, είναι το εξής. Κάποιοι πήρανε πιο ακριβούς καυστήρες πέλετ, αυτοκαθαριζόμενους. Αυτοί λοιπόν είναι στα πρόθυρα να πάνε με βαριοπούλα και να τους πάσουν, γιατί μπορούν να προμηθευτούν, αν δεν κάνω λάθος, μόνο το γαλλικό πέλετ, η τιμή του οποίου έχει ξεφύγει, ο προπλασιασμός ξεπερνάει και τον προπλασιασμό του φυσικού αερίου. Όσοι πήραν φθηνότερο, έχουν και κάποιες φθηνότερες επιλογές, πανάκριβες σε κάθε περίπτωση. Αυτοί που πήραν τους αυτοκαθαριζόμενους βρίσκονται σε απόλυτη απελπισία. Μένει να δούμε αυτή η εξαγγελία Άδωνη Γεωργιάδη πώς θα μεταφραστεί για αυτό το πλαφόν. Μένει να το δούμε. Πλαφόν στα καυσόξυλα και στα πέλετ, που αφορά πολλούς εμπόρους, μικρούς εμπόρους, έτσι, και το λαό, αλλά όχι πλαφόν στο φυσικό αέριο και στην τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορά 6-7 ολιγάρχες. Για να δούμε το βίντεο. Ο χειμώνας πλησιάζει και οι πολίτες σκέφτονται τρόπους θέρμανσης καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα έχει φτάσει στα ύψη. Το ίδιο και η τιμή του πέλετ, του ξύλου αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης. Μεγάλες είναι οι αυξήσεις που έχουν δει οι πολίτες στην πώληση του ξύλου και του πέλετ για να θερμανθούν το χειμώνα. Πιο συγκεκριμένα το ξύλο από τα 160 ευρώ έχει φτάσει στα 300, ενώ το πέλετ από τα 260 στα 500. Και η τιμή ήταν 160 τόνους. Ναι. Έτσι. Μετά μια εβδομάδα μου είπε θα έρθουνε, τώρα δεν έχουμε. Σε μια εβδομάδα δείτε. Σε μια εβδομάδα παίρνω τηλέφωνο. Ήρθαν 10 σόξερα, ήρθαν. Ναι, πόσο τόνος, του 160 έγινε 200. Σε μια εβδομάδα. Και να είναι, τι ξύλα θα είναι, ακαλκίες και μεσιέδες. Αυτό ήταν. Όλα ανεβαίνουν λοιπόν, όλοι οι τρόποι θερμανσής ανεβαίνουν.
Ρε, στο λέω να μου λείπει. Εγώ 40 χρόνια ξύλα πουλούσα. Ξέρω, αν δεν δει, όχι έτσι. Με πετρέλαιο. Συνεχίζω να είμαι φαν του πετρελαίου και δεν βλέπω και ιδιαίτερη διαφορά στις τιμές για να πω ότι θα πρέπει να αλλάξω. Πιστεύετε ότι μετά τις εξαγγελίες θα υπάρξει μείωση στην αντλία? Ναι, αυτό πιστεύω. Με ξύλα. Με ξύλα. Yeah. Έχετε δει την τιμή να ανεβαίνει στα ξύλα? Πάρα πολύ. Από 120 πήγε 220. Σχεδόν διπλασιάστηκε. Σχεδόν διπλασιάστηκε. Πόσους τόνους χρειάζεται το χρόνο για να μπορέσετε να ζεσταθείτε το χειμώνα? Το λιγότερο 10. Το λιγότερο 10. Άρα έχει εκριβήνει και αυτή η μέθοδο. Σκέφτεστε να την αλλάξετε? Όχι. Βλέπεις εσύ κάτι που να έχει φθηνίνει? Και δεν είναι που έχει εκριβήνει. Έχει εκριβήνει δηλαδή στο διπλάσιο πήγαν σχεδόν τα πάντα. Με πετρέλαιο. Με πετρέλαιο. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν οι εξαγγελίες για την έκπτωση στην αντλία? Κάτι θα βοηθήσουν. Θα παγώσουμε φέτος το χειμώνα. Έχω μόνο κλιματιστικά. Πού να τα ανάψω? Συμφέρει? Όχι. Τι να κάνουμε? Τα προηγούμενα χρόνια με τι θερμαινόσασταν? Με το κλιματιστικό. Αλλά η τιμή του ρεύματος πλέον δεν συμφέρει. Πάπαπα. Με πετρέλαιο όπως κάθε χρόνο. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει έκπτωση στην αντλία που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός? Ναι, το γνωρίζω αυτό. Πετρέλαιο. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει έκπτωση στην αντλία που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός? Τι να πω τώρα. Πιστεύω, εντάξει. Πιστεύω ότι εντάξει, τα μέτρα περίμενα πιο καλά. Με το θέμα συντάξεων, ναι. Δεν μιλάω τώρα για τα καύσιμα και όλα αυτά, αλλά για το θέμα συντάξεων περίμενα καλύτερες εξαγγελίες. Με τις κουβέρτες. Με τις κουβέρτες, έτσι. Δεν βγαίνει με όλα τα υπόλοιπα μέσα. Φυσικά δεν βγαίνει. Τόσα χρόνια τι είχαμε και ζεσθενόμασταν, μήπως τόσα χρόνια έβγαινε. Πάλι το ίδιο είναι. Κλιματιστικό. Αλλιώς. Οι υπόλοιπες μορφές δεν σας... Όχι. Και αυτό ακριβή ιδέα. Για να δούμε. Πιστεύετε ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα βοηθήσει να αλλάξουν? Όχι, τίποτα. Πρέπει να αλλάχτουν όλα γενικώς. Με ξύλα και λίγα. Και λίγα. Ανεβεί η τιμή τους. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βγαίνει ο χειμώνας. Θα βγει. Τι να σφίγγεις το ζωνάρι σου για να βγει ο χειμώνας. Δεύτερο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Πάμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Δήμητρα Μακρή, όπου θα μας δώσει το κλίμα, έντονη κινητικότητα των πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων εκεί. Δήμητρα, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα από την 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, είναι η εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στους πολιτικούς. Χθες ήταν το πράσινο κίνημα. Σήμερα το πρωί ήταν η ώρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, να έρθει και να μιλήσει με τους δημοσιογράφους και να μεταφέρει τις βασικές θέσεις του κόμματός της. Το απόγευμα θα έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι προγραμματισμένο να μιλήσει στις 7.30 η ώρα στο Δελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Έρχονται όλοι βεβαίως με σκοπό να μιλήσουν, να ακουστούν από τους, και από τα μέσα βεβαίως της Θεσσαλονίκης, αλλά και από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Εκτός τώρα από την κινητικότητα που έχουμε με τους πολιτικούς αρχηγούς, τα κόμματα, υπάρχει κίνηση από επισκέπτες? Πώς είναι η έκθεση, ανταποκρίνεται ο κόσμος? Λοιπόν, φαίνεται ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος, αλλά κυρίως το βράδυ. Αν μιλήσει κάποιος με ταξιτζίδες, θα μας πούνε ότι δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο, γιατί ειδικά το βράδυ, αν δεν έχει πορείες, δεν υπάρχει ποτηλιάρισμα, το οποίο είναι λίγο ενδεικτικό για τη Θεσσαλονίκη, κατά πόσο έχει ή όχι κόσμο πολύ που έρχεται. Εκθέτες, αυτός είναι γεμάτη η έκθεση. Κάθε χώρος είναι πιασμένος, όπως μας έχουν πει και οι αρμόδιοι της έκθεσης. Αλλά δεν βρίσκεις τόσο πολύ κόσμο, να σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Ωραία, να αφήσουμε τη Δήμητρα να συνεχίσει το ρεπορτάζ.
Πάμε στον Γιώργο τον Χοντρόπουλο, όπου έχουμε μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας και πολύ περισσότερο τους πολίτες, οι οποίοι εκφράζονται θετικά οι Τούρκοι για τους Έλληνες. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έτσι ακριβώς είναι, Θοδωρή. Το 64% των Τούρκων πολιτών δεν θεωρεί εχθρό την Ελλάδα. Και τι εννοούμε με αυτό? Μια τουρκική εταιρεία, η οποία προχώρησε σε μια δημοσκόπηση, έβγαλε αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια μερίδα στην Ελλάδα ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν ότι οι Τούρκοι μας θεωρούν προαιώνιους εχθρούς. Αυτή όμως η έρευνα έρχεται και αποδεικνύει το αντίθετο, καθώς μόνο το 31% των Τούρκων θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μια εχθρική χώρα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ίσα-ίσα ότι είμαστε φιλικοί προς εκείνους. Τώρα, να πούμε πολύ σημαντικό ότι στη συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι σε ίδια ερώτηση της ίδιας έρευνας, σε άλλη ερώτηση της ίδιας έρευνας, με συγχωρείτε, το 51% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η ένταση της Ελλάδας με την Τουρκία αποτελεί ξεκάθαρα προεκλογική γίνηση της κυβέρνησης Ερντογάν. Είναι κάτι, νομίζω, είναι αυτό που λέμε συνέχεια. Είναι αυτό που λέμε και εμείς. Αυτό που το λέμε εμείς συνέχεια, φαίνεται ότι μάλλον το παραδέχονται και οι ίδιοι οι Τούρκοι, και από ό,τι φαίνεται οι δύο λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Το ζήτημα είναι καθαρά της ηγεσίας της Τουρκίας και καθαρά του προκλητικού Σουλτάνου. Μάλιστα. Να δούμε λιγάκι το σχετικό βίντεο. Το 64% των Τούρκων δεν θεωρεί εχθρό τον ελληνικό λαό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της εταιρείας Metropol στην Τουρκία. Αν και στην Ελλάδα, μια μερίδα πολιτών θεωρεί ότι οι Τούρκοι αντιμετωπίζουν τους Έλληνες ως προαιώνιους και πολύ σημαντικούς εχθρούς, η δημοσκόπηση αυτή δείχνει ότι ειδικά τώρα, σε μια περίοδο γεμάτη προκλητικότητα, ακόμα και η πλειοψηφία τουρκικών κομμάτων που έχουν κάνει σημαία την ακραία εθνικιστική ρητορική κατά της Ελλάδας, δηλώνουν ξεκάθαρα πως δεν θεωρούν ως εχθρό τη χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με τη μέτρηση της εταιρείας Metropol, μόλις το 31,3% των Τούρκων πολιτών απαντούν καταφατικά στην ερώτηση αν ο ελληνικός λαός είναι εχθρός. Το 64% των ερωτώμενων απαντούν αρνητικά και αυτό δείχνει πολλά. Ακόμη και εθνικιστικά κόμματα όπως το Κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και το Συγκυβερνών Ακροδεξιό Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος δεν θεωρούν εχθρό τους Έλληνες. Πιο συγκεκριμένα, δεν θεωρούν εχθρό τον ελληνικό λαό, δήλωσαν οι ψηφοφόροι των κομμάτων 60,3% του κυβερνώντος AKP, το 73,8% του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Ρεπουμπλικανού Κόμματος, το 65,1% του Καλού Κόμματος της Μεράλα Ξενέρ, το 68,6% του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών και το 57,8% του Ακροδεξιού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο ιδρυτής και διευθυντής της Metropol Research, ο Ζερ Σενσάρ, σχολίασε: «Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας δεν αισθάνεται εχθρότητα προς τον ελληνικό λαό». Αξίζει να σημειωθεί πως σε άλλη ερώτηση της ίδιας έρευνας, το 51,5% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η ένταση της Τουρκίας με την Ελλάδα αποτελεί προεκλογική κίνηση της κυβέρνησης Ερντογάν. Σε αυτούς, συμφωνούν με την ίδια άποψη, είναι 36% και 38% των ψηφοφόρων του AKP και του MAHP αντίστοιχα, που αποτελούν τον κυβερνητικό συνασπισμό στη χώρα. Να επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα της ενέργειας. Είδαμε στην αρχή της εκπομπής για τις αποφάσεις της Κομισιόν, καθυστερημένες αποφάσεις και ασαφείς ακόμη. Θέλουν πολύ μεγάλη εξειδίκευση να δούμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Να δούμε τώρα τι γίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Κώστας Μαυρίδης έχει το ρεπορτάζ. Κώστα. Αυτό που. Καλησπέρα, Θόδωρε. Αυτό που κυριολεκτικά επικρατεί ως αύρα, ως εικόνα και ως φόβο είναι αυτή η ανησυχία των καταναλωτών για τον χειμώνα που έρχεται. Βεβαίως φαίνεται ότι συνεχίζονται οι προσφυγές, συνεχίζονται οι οχλήσεις, τα τηλεφωνήματα, οι διαμαρτυρίες για εναρμονισμένες πρακτικές, για τιμολογιακές πολιτικές με πολλά ψηλά γράμματα και για ακριβούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Και εν ώψη του χειμώνα αυτό κυριολεκτικά τρομοκρατεί τους καταναλωτές, που προσπαθούν στο βαθμό που αυτό μπορεί να γίνει να μειώσουν τις καταναλώσεις τους, ενδεχομένως να τύχουν χαμηλότερους λογαριασμούς ή μεγαλύτερη επιδότηση όπως εξαγγέλει η κυβέρνηση. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα. Ναι. Για να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Κοιτάξτε, άκουσα τον κύριο Μαυρίδη, άκουσα το σχόλιο. Δυστυχώς τα πράγματα είναι έτσι ακριβώς και θα χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο η κατάσταση στην Ελλάδα. Γιατί λέμε ότι θα χειροτερεύσει? Διότι η εικόνα και οι δηλώσεις των εκάστοτε υπουργών της κυβέρνησης δείχνουν αυτή την κατεύθυνση. Αν δούμε τι δήλωσε ο κύριος Σταϊκούρας
ότι με την ακρίβεια κερδίζει το Ταμείο του Κράτους. Αν δούμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα γυρίσουμε ίσως το 42, το χειμώνα του 42. Αν βεβαίως παρακολουθήσουμε το τι είπε και ο κύριος Πέτσας εχθές, ήταν κάτι το οποίο δεν θα περίμενε ποτέ κανένας να λεχτεί αυτή η κουβέντα, ότι όποιος δεν προσαρμοστεί θα πεθάνει. Είναι μια πραγματικά ακραία κοινική δήλωση. Δεν ξέρω πώς ξέφυγε από τα χίλια ενός πεπειραμένου υπουργού, αλλά ελέγχει. Που σημαίνει ότι έχει συζητηθεί. Τι γίνεται όμως από εκεί και πέρα? Θα μου πείτε, κύριε Πρόεδρε, σίγουρα υπάρχουν προβλήματα τα οποία οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες ή ακόμα και σε εσωγενείς παράγοντες. Παράλληλα παρατηρούμε, και τώρα το είχαμε αναδείξει εμείς ως ΣΥΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, το καινούργιο εφεύρημα της βιοτεχνίας και βιομηχανίας που μειώνει τις ποσότητες στις συσκευασίες τροφίμων. Αυτό είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, αλλά δεν φτάνει μόνο ότι μειώνει την ποσότητα, ακριβένει και το προϊόν. Δηλαδή δεν θα το ακρίβαινε 20-30%, θα το ακριβίνει 10%, αλλά αν μειώσει 200 γραμμάρια την ποσότητα από τα παξιμάδια ή από την οδοντόκρεμα ή από τα κρουασάν ή είτε από τα όσπρια είτε από το λάδι είτε από τέλος πάντων κάποιες συσκευασίες, δεν φαίνεται στον καταναλωτή η μείωση, γιατί ποτέ δεν πάει το μάτι του καταναλωτή στη μειωμένη συσκευασία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα άλλο. Παραδείγματος χάρη τα κλάδια συσκευασία όχι του ενός κιλού, αλλά των 800 γραμμαρίων. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό είναι μια καινούργια πρακτική, όπως είναι και τα καύσιμα. Δεν φτάνει που πληρώνουμε πανάκριβα τα καύσιμα, τα νοθεύουν και από πάνω τα καύσιμα. Και τα νοθεύουν και έχουν μειωμένη ποσότητα στο ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων. Όλα αυτά σας τα λέμε, γιατί υπάρχουν καθημερινές καταγγελίες από τον κόσμο, ο οποίος έχει τρελαθεί. Έχει χάσει την ηρεμία του, τον ύπνο του, την ησυχία του. Έχει χάσει τα χρήματά του μέσα από την τσέπη του. Δεν έχει χρήματα για να πληρώσει τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Και θα σας πω ότι 332 κιλοβατόρες καλείται να πληρώσει κάποιος καταναλωτής 402 ευρώ. 1,21 ευρώ την κατανάλωση του ρεύματος. Πού πήγε η αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής? Τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και κανένας δεν παρεμβαίνει στην αγορά έτσι ώστε να ελέγξει? Είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι θα μπει μπλαφόν στις τιμές των ξύλων, των καυσόξυλων και του πέλε. Ναι, γιατί δεν μιλάει το ίδιο και για τα καύσιμα? Γιατί δεν μιλάει το ίδιο και για την ενέργεια? Δηλαδή, εκεί που δεν υπάρχουν οι ισχυροί, παρεμβαίνει το κράτος, και εκεί που υπάρχουν οι εκεί που υπάρχουν οι ισχυροί δεν παρεμβαίνει το κράτος, και εκεί που υπάρχουν οι αδύναμοι, ο αδύναμος κόσμος, κάνει το μάγκα και λες παρεμβαίνω και βάζω μπλαφό. Ναι. Όχι. Επειδή όλο αυτό που περιγράφετε, κύριε Πρόεδρε, το βιώνουμε, αλλά μας προκαλεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός που περιγράψατε, ότι δηλαδή αυτή η αλχημία μειώσαν ποσότητες στα προϊόντα, κάναν και αυξήσεις για να μην φαντάζουν υπέρογκες αυξήσεις. Ακριβώς. Και να μην φαίνεται ότι και ο πληθωρισμός βάσει των αγαθών εκτινάσεται. Δηλαδή αυτή η αλχημία είναι πρωτάκουστη τώρα. Αυτό τώρα που το ακούτε είναι φοβερό αυτό που είπατε τώρα. Έχετε, και θα το αναζητήσουμε επιπρόσθετα. Τώρα, και με πέραν την από αυτό, ναι, παρακαλώ. Πέραν από αυτό θα σας πω και το άλλο. Είναι ένα εισαγόμενο φαινόμενο. Γιατί εισάγουμε την ακρίβεια, αλλά εισάγουμε και πρωτοποριακές καταστάσεις. Επειδή στη Γαλλία εφαρμόζει η βιομηχανία πλέον την κατάργηση των προσφορών του 1-1, του 40%, του 50% έκπτωση, θέλουν να το εφαρμόσουν και στην Ελλάδα. Εάν εφαρμοστεί και στην Ελλάδα αυτό το καθεστώς της μείωσης των προσφορών, τότε να δείτε κλάμα που έχει να πέσει στην αγορά. Ναι. Τώρα, με την ευκαιρία που σας έχουμε, να δούμε έτσι κάποιες χρηστικές πληροφορίες που πρέπει να μας δώσετε. Το πώς πορεύεται το κράτος, το οργανωμένο κράτος για των υπηρεσιών του, το βιώνουμε όλοι, η κατάσταση πάει ανεξέλεκτη και το νιώθουμε στις τσέπες μας. Τι πρέπει να προσέξουμε εμείς τώρα ως καταναλωτές?
Όταν προβαίνουμε σε συμφωνίες με τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τα ψηλά γράμματα αν υπάρχουν ακόμη, η ρήτρα αναπροσαρμογής μπορεί να φύγει, αλλά λέγαμε εμείς ότι το ψάρι, το κρέας το βαφτίζουν ψάρι να το φάμε στην νηστεία και δικαιωνόμαστε από ό,τι φαίνεται το λέτε κι εσείς. Ακριβώς. Αυτά να μας λίγο να μας δώσετε τα φώτα σας και, τι μπορούμε να κάνουμε ως καταναλωτές. Okay, να κάνουμε, κάνουμε μποϊκοτά σε προϊόντα, εντάξει, αλλά στο ρεύμα τι μποϊκοτά να κάνουμε. Εδώ είμαστε ένα από μόνοι τους τώρα, θα το κλείνουν 3-4 ώρες την ημέρα, να μην έχουμε καθόλου ρεύμα. Είναι φοβερά αυτά τώρα που θα ζήσουμε. Αυτή η τακτική και η πολιτική περί από 1η Οκτωβρίου θα αλλάξει το καθεστώς στην ηλεκτρική ενέργεια και θα επιδοτείται ανάλογα με την κατανάλωση. Όσο χαμηλότερη κατανάλωση έχεις, τόσο περισσότερη επιδότηση θα πάρεις. Αυτό είναι ένα καινούργιο εφεύρημα που θα έρθει να συμπληρώσει αυτά τα οποία λέγαμε εμείς ότι δεν αναστέλλεται η ρήτρα της προσαρμογής. Θα μπει την κιλοβατόρα. Επιβεβαιωνόμαστε. Πάμε παραπέρα. Χρηστικές συμβουλές. Τι κάνεις. Όταν πας με μια εταιρεία πάροχο ενέργειας για να κάνεις ένα συμβόλαιο, του λες, όχι προφορικά, ό,τι μου δίνεις θα θέλω γραπτά. Θα μου στείλεις email, θα μου στείλεις μήνυμα ότι η τιμή της κιλοβατόρας θα είναι αυτή, μείον την επιδότηση του κράτους θα είναι αυτή, η τελική τιμή που συμφωνούμε θα είναι αυτή, συγκεκριμένη. Μόνο όταν θα το πάρεις γραπτός, είσαι κατοχυρωμένος ότι αύριο μεθαύριο δεν θα σε ξεγελάσει και δεν θα σε πάει σε άλλη τιμή. Πάμε σε άλλο καθεστώς τώρα. Όχι στην ενέργεια, πάμε παραδείγματος χάρη σε μία άλλη συμφωνία που μπορεί να κάνεις, είτε με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, είτε με τις εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας. Κάθε οτιδήποτε γίνεται θα πρέπει να είναι γραπτά. Και με το φυσικό αέριο που υπάρχει από τους παρόχους. Τα πάντα. Ό,τι συναλλαγή γίνεται θα πρέπει να είναι γραπτή, έτσι ώστε να υπάρχει κατοχύρωση και όχι ότι τα πήρε ο αέρας και αν δεν βρες μετά ποιος υπάλληλος ήταν, τι σου είπε, πώς το είπε και τι συμφωνία τηρείται. Τώρα, επειδή καθημερινά πονάμε και στο σούπερ μάρκετ, ο Κώστας έχει πάρα πολλά ρεπορτάζ. Καθημερινά μιλάει με καταναλωτές. Λοιπόν, όλο και μικρότερο το καλάθι και περισσότερα χρήματα δίνουμε. Εκεί τι πρέπει να προσέξουμε. Εκεί δεν υπάρχει καλάθι πλέον. Ναι, τώρα υπάρχει σακούλα. Σακούλα. Και την πληρώνουμε κιόλας. Και την πληρώνουμε εκεί τι προσέχουμε. Ναι. Εκεί πηγαίνουμε προσέχουμε. Και επιλέγουμε προϊόντα προσφορών. Που είναι 40, όσο διαρκούν ακόμα. 40 και 50% χαμηλότερα από τις τρέχουσες τιμές. Τι άλλο προσέχουμε. Αγοράζουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή προϊόντα που έχουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ με τη δική τους επωνυμία, όπου είναι φτηνότερα κατά 50 με 70% από τα επώνυμα προϊόντα. Παράλληλα, ελέγχουμε την τιμή στο ράφι και την τιμή στο ταμείο. Γιατί παρατηρείται και καταγγέλνονται άλλη τιμή στο ράφι και άλλη τιμή στο ταμείο. Και με αυτό που μας είπατε σήμερα και την ποσότητα. Διότι μπορεί εγώ να δω μια συσκευασία να φαίνεται φθηνή, αλλά να είναι ακριβότερη, γιατί έχει λιγότερο προϊόν. Ακριβώς. Ναι. Σήμερα βέβαια, πέραν από την ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, πρέπει να κοιτάμε και το βάρος. Πρέπει να δούμε τα ML. Θα μου πείτε, μπορείτε να θυμάστε εσείς πριν από 5 μήνες, όταν πήρατε την οδοντόκρεμα που ήταν 120 ml, ότι τότε ήταν 120 ml και τώρα είναι 90. Λίγο δύσκολο. Αλλά θα πρέπει πλέον να είμαστε υποψιασμένοι ως καταναλωτές. Δεν χρειάζεται να αφινόμαστε στην καλή θέληση των επιχειρηματιών, αλλά στην πονηράδα, λέγοντας ότι το συμφέρον είναι ελέγχω, επιλέγω, αγοράζω. Μάλιστα. Για να βάλω στην κουβέντα και τον Κώστα τον Μαυρίδη. Κώστα. Θέλω πανηγυρικά να επιβεβαιώσω αυτό με τα κιλά. Δεν έχω πολύ μεγάλη εξοικείωση με το σούπερ μάρκετ. Αυτό το καταφέρνει καλύτερα η σύζυγος, αλλά έχω μια μανία να κάνω τη συντροφιά μας, το γατάκι που έχουμε, να κάνω εγώ τα ψώνια. Η σακούλα λοιπόν είναι 2 κιλών. Ξαφνικά μου φάνηκε λίγο λαφρύτερη και όταν πρόσεξα με μικρά γράμματα κάτω στη γωνία έγραφε 1,8. Δηλαδή, με μικρότερη αύξηση, αλλά πράγματι έχει απόλυτα δίκιο ο πρόεδρος, μειώθηκαν τα κιλά και από 2 κιλά ήταν 1,8. Αν δεν το προσέξεις νομίζεις ότι παίρνεις ακριβώς την ίδια σακούλα, γιατί ήταν ακριβώς η ίδια συσκευασία. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, επειδή λόγω και της δουλειάς σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας απουσιάζουμε από το σπίτι και οι δύο, δουλεύουμε και οι δύο,
Αναρωτιέμαι τι μπορώ να εξοικονομήσω για να τύχω τις επιδότησεις. Ένα πλυντήριο και μια κουζίνα να μαγειρέψει είναι αυτά που χρησιμοποιούνται μέσα στο σπίτι. Να σταματήσουμε να τρώμε ή να πλενόμαστε. Δεν το καταλαβαίνω. Κύριε Μαυρίδη. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος, μια οικογένεια που έχει 400 τετραγωνικά σπίτι ή 300 τετραγωνικά, αυτός μπορεί να κάνει οικονομία στο ρεύμα. Ένας που έχει 50 και 80 και 100 τετραγωνικά, ήδη κάνει οικονομία γιατί έχει πληρώσει πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής. Πόσο άλλο περισσότερο να μειώσει, να μην ανάβει θερμοσύφωνα, να μην μαγειρεύει, να μην καθαρίζει το σπίτι, να μην μπλένει τα ρούχα, να μην μπλένεται ο ίδιος. Δηλαδή, πού θέλουν να μας τάσουν, να μας καταντήσουν ως Έλληνες πολίτες. Πιστεύω και θεωρώ ότι αυτή η τακτική αλλαγής του τρόπου υπολογισμού για το θέμα ρεύμα και πόσο θα χρεώνεται πρέπει να σταματήσει. Η επαναδραστηριοποίηση και η λειτουργία των νέων μονάδων λιγνίτη θα φέρει μεγάλη ανακούφιση. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι από τις αναλύσεις στους λογαριασμούς ρεύματος βλέπουμε το φυσικό αέριο συμμετέχει από 45% τώρα πήγε στο 38%. Όσο αυξάνονται οι μονάδες λιγνίτη θα μειώνεται η αναγκαιότητα και η εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Και δεν είναι τυχαίο. Έχετε δίκιο, θα κύριε Πρόεδρε, μόνο που δεν λαμβάνεται η τιμή. Κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνεται η υψηλότερη τιμή. Κύριε Πρόεδρε, ενώ θα μειώνεται το φυσικό αέριο στο χρηματιστήριο ενέργειας, μπορεί ο λιγνίτης να μπαίνει στο σύστημα με ένα κόστος 100 ευρώ, λέω εγώ, και το αέριο να μπαίνει με 300-400. Ακριβώς. Στο χρηματιστήριο ενέργειας η υψηλή τιμή λαμβάνεται υπόψη. Αυτό είναι το πρωτόγνωρο στη χώρα μας. Ενώ στο χρηματιστήριο ενέργειας στην Ολλανδία και σε άλλα κράτη είναι ο μέσος όρος. Και μάλιστα στη Γερμανία δεν περνάει όλη η ποσότητα ενέργειας από το χρηματιστήριο, μόλις το 20%. Εμείς στην Ελλάδα το περνάμε όλο. Και παίρνουμε την ακριβότερη τιμή. Προσέξτε, και δίνουμε τελική τιμή. Ενώ ο λιγνίτης κάνει 100 ευρώ. Δεν θα χρεωθεί 100 το ρεύμα, θα πάρει την τιμή του αερίου. Αυτό είναι που φωνάζουμε. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι δεν είναι η αναλογική χρέωση που πρέπει να είναι στους λογαριασμούς ρεύματος. Οι κύριοι αυτοί έχουν ξεσαλώσει και βάζουν ό,τι θέλει, ό,τι θέλουν, όπως βάζανε και κατά το παρελθόν, αλλά και κατά το σήμερα, που ακόμα χρεώνουν ακόμα και με αναδρομική ρήτρα αναπροσαρμογής. Δηλαδή έχει πληρώσει ο κόσμος τη ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς. Και επειδή επιλέγεις να φύγεις από την εταιρεία του Λεχουρίτη και να πας στην εταιρεία του Μαυρίδη, τι συμβαίνει, σου λένε πάρε και μία ρήτρα αναδρομική προσαρμογής και σε φέρνουν και χρεωμένο με 300, 500, 600 ευρώ. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα που συμβαίνουν. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω, θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία, έτσι κατά καιρούς να μας δίνετε τα φώτα σας, πραγματικά είναι δύσκολος ο χειμώνας, έτσι, θα είναι δύσκολος. Πάρα πολύ δύσκολος. Θα ξαναγυρίσουμε στις όμπες. Μάλιστα. Θα ξαναγυρίσουμε γρήγορα στις όμπες και όχι μόνο. Η Ελλάδα πρέπει άμεσα και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να φύγουν από το χρηματιστήριο ενέργεια. Τι χρειάζεται το χρηματιστήριο ενέργεια? Ζούμε σε μια έκτακτη κατάσταση. Όλες οι χώρες, ναι, δηλαδή επέλεξαν να μποϊκοτάρουν τη Ρωσία και την πληρώνουν οι λαοί. Ρωτήθηκαν οι λαοί για την ενέργεια των ηγετών. Και αν δεν ρωτήθηκαν, να βγάλουν χρήματα από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και να δώσουν στις χώρες να μην λιμοκτονήσουν οι λαοί. Αυτό είναι η ουσία της κατάστασης. Ναι, άφησαν επί μακρόν να κερδοσκοπούν οι εταιρείες. Σήμερα μιλήσαν για πλαφόν στην ενέργεια, κάτι το οποίο το φωνάζαμε και το λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Χάρηκα. Γεια σας. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο τον Κώστα τον Μαυρίδη. Αλλά πολύ περισσότερο να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που και σήμερα μας φιλοξενήσατε στις οθόνες σας. Ελπίζουμε να βάλαμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή, το C-News, είναι μια κοινή προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.